Ένα ακόμα Nostalgia Sport εδώ πέρα μαζί σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Η πιθανότητα να μην σας αρέσει σήμερα η εκπομπή είναι όσες να βρείτε κάποιον ο οποίος δουλεύει να φτεργάτε στο Σκαραμαγκά να έχει σπίτι στη Φιλοθέη. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκινάμε ένα προγραμματάκι. Πρόγραμμα Manchester United, έτσι. Αν και είμαστε Liverpool. Anyway, εμείς δεν είμαστε άδικοι εδώ πέρα. Καλοκαίρι του 1993. Και είναι ένα φιλικό εναντίον της Benfica. Εδώ πέρα δράση από τον αγώνα του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Πρώτες αγωνιστικές της Premier League του 1993, Ιούλιο. Εδώ είναι το εξώφυλλο του προγράμματος του 1968, τελικού. Benfica Manchester United, ο τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών. Δείτε εδώ φωτογραφία. Πω, φανταστική. Βρετανείς αυτά είναι, το κάτι άλλο. Παρουσίασε εδώ πέρα την Benfica, Eusebio. Και γυρνάει το πρόγραμμα στο 1968. Δείτε εδώ πέρα φωτογραφίες, συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές. Το προφίλ εδώ πέρα, Eusebio. Φωτογραφίες της Πόνοβρες. Μπράβο στη Manchester United που έβγαλε αυτό εδώ το προγραμματάκι. Τι ωραία που ανοίγει. Δείτε εδώ πέρα οι ομάδες εκείνης της εποχής. Manchester United και Benfica. Συλλεκτικό προγραμματάκι. Πάμε όμως στο αγαπημένο μας Buen Sportivo. Γιατί το έφερα αυτό σήμερα εδώ πέρα, γιατί είναι του 1980, το 1986 βέβαια, ναι. 29 Ιανουαρίου με 4 Φεβρουαρίου, νούμερο 5 του 1986. Και σε εκείνα τα τεύχη, τον Buen Sportivo αφιέρωνε κάθε εβδομάδα σε κάποια εθνική, σε κάποια εθνική ομάδα η οποία θα συμμετείχε στο Μουντιάλ του Μεξικού. Σε αυτό το τεύχος είχαμε αφιέρωμα σε ποια, στην Αργεντίνα. Πριν πάμε στην Αργεντίνα, κοίτα τεφχάρα, κοίτα τι σούχο, ωρε φιλαράκο τι σούχο. Δείτε εδώ συγκλονιστική φωτογραφία. Φιωρεντίνα Πίζα επεισόδια. Δείτε εδώ φωτογραφία. Ασύλληπτη. Απίστευτη. Απίστευτη πραγματικά. Και εδώ φυσικά τα είχαμε δείξει αυτά σε άλλη εκπομπή. Δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία πλέον. Τα είπαμε. Αγώνες πρωταθλήματος εδώ πέρα. Χρώματα δείτε εδώ πέρα. Μπόνικ με τη Ρώμα. Σε παιχνίδι Ρώμα Νάπολη. Κλασική διαφήμιση Αταλάντα. Λεπτό προς λεπτό. Μινούτο περ μινούτο. Σάντρο Αντομπέλη τη Ίντερ. Λάουντρουπ. Κοιτάξτε φωτογραφιάρες. Απίστευτες. Απίστευτες. Όμως το ένθετο είναι ακόμα πιο τέλειο. Αφιέρωμα στην Αργεντινή για το 1986. Πω. Εδώ πέρα ρε παιδιά δεν μοιάζει τη Μαρινέλα. Φοβερό, ε. Φοβερό. Μαραντόνα εδώ πέρα μοιάζει τη Μαρινέλα. Το μαλλί, έτσι. Βιλιάρδο προπονητής, σκιτσάκια, τι περιοδικά άρα ρε παιδιά. Χάρτης εδώ πέρα της Αργεντινής, ποιες χώρες συνορεύει, τα γνωρίζετε φυσικά αυτά. Διάφορες φωτογραφίες. Σέργιο Μπατίστα, ε. Ραμόν Διάζ. Φιλιό, τερματοφύλακας. Μουντιάλ 1978. Και κλείνει με φωτογραφία από κάποιο αγώνα της Αργεντινής, προφανώς εναντίον του Περού, γιατί βλέπω Περού πίσω, τις φανέλες της εθνικής ομάδας του Περού. Πάρα πολύ όμορφο τεύχος. Πάμε όμως το 1990. Μουντιάλ 1990, ας πάρουμε την εφημερίδα Έθνος. Όπα, Εβερτ, Πιτσιρίκος. 5-14 Ιουνίου του 1990. Ρεστοράν στον αέρα, το Μουντιάλ του τρόμου και εκτός Ιταλίας. Σούπα Ναπολιτάνα με Νίκη Ντιέγκο. Όπω δείτε το Βάντσεκ που κάμισε. Πίστευτο. Πίστευτο. Μαγδί Τολμπά με καριέρα στον Μπάοκ. Το ίδιο και ο Χασάν, ο ένας από τους δύο. Φάβα Μάρα τα βρούμε μεταξύ μας. Ο Γκούλτ μιλάει στο Έθνος. Απάντησα με μια χειροβομβίδα οι Ολλανδοί. Ανακτήναξαν ένα εστιατόριο Αιγύπτιων. Τρεις Άγγλοι απελάθηκαν, 18 συλλήψεις. Μύριζε μπαρούτι φυσικά ο Μίλος εκεί πέρα κάτω. Μπουντραγγένιο, Εμίλιο. Προπό, δείτε. Αργεντινή Καμερούν 0-1. Άντε πιάσε 13. Ουρουγουά Ισπανία 0-0. Χι. Άντε πιάσε 13, Γυριούλη. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μουντιάλ 1986. Θα πάρουν ένα αλλάξ. Πω. Εξοφυλάρα, δείτε ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Να το μυρίζει και να μην το χορταίνει. Να το μυρίζει και να μην το χορταίνει. Σκίτσα, άρθρα, μαγεία. 1986, Ντιέγκο Μαραντόνα. Στους ώμους των οπαδών, Βαλντάνο πανηγύρισε το τρίτο γκολ. Το νικητήριο εναντίον της Αργεντινής. Εδώ σκιτσάκι τα γκολ της Γερμανίας.
και τον γκολ της Αργεντινής με τον Μπουρουσάγκα. Μπουρουσάγκα, το βάζει, ναι, Μπουρουσάγκα, εγώ νομίζω Βαλντάνο, μπερδεύτηκα πριν. Μπιλιάρδο προπονητής, παραταγμένη εθνική ομάδα της Αργεντινής, μπεαρζό του σκιτσάκι. Είναι οι Ιταλοί σε αυτά, οι Άγγλοι σε άλλα, οι Ιταλοί σε αυτά. Oh, εδώ πέρα. Βέλη εναντίον του Μπεαρζότ για τον αποκλεισμό, τον πρόωρο της κατόχου του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου του 1982. Και μέσα εδώ αρχίζει το αριστούργημα. Ποιος Βαν Γκόγκ και Χαζά, εδώ πέρα αγόρι μου γλυκό. Μέξι γκολ. Μισελ Πλατινί. Πεντακάθαρη φωτογραφία, φαίνεται καθαρά ότι βάζει με το στήθος. Ένα σλαμά, τέτοια θέλει εσύ. Τι να ακούς. Βραζιλία-Γαλλία τα πέναλτι. Άρα Βραζιλία. Η χειρότερη Βραζιλία της τελευταίας 20 ετίας το 94 το πήρε. Πολύ κοινική, πραγματικά. Δεν το πήρε το 82 και το 86 που είχε πολύ καλή ομάδα έτσι. Και εδώ στα πέναλτι το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο που πέρασε το Βέλγιο. Χαζεύετε εσείς. Φιλμ του Μουντιάλ. Θησαυρός ολόκληρος. Ένα περιοδικό θησαυρός ολόκληρος. Εδώ είναι το παιχνίδι Αργεντινή-Ουρουγουάη. Αγγλία-Παραγουάη. Γκάρι Μπομπέρ, ενώ είναι το Λίνεκερ. Εμίλιο Μπουντραγγένη, ο Γήπας. Wow. Κορτσούδι. Τεράστιος Περμπελάς ενέργειερ. Ισπανία-Δανία. Πέντε φάγανε οι Δανείοι, οι οποίοι είχαν βάλει 6 γκολ στην εθνική Ουρουγουάη. Εδώ βάζει 4 γκολ Εμίλιο Μπουντραγγένη. Του πετάει έξω. Το αλίστου μνήμης παιχνίδι 4-3 Σοβιετική Ένωση Βέλγιο. Βέλγιο Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη, πέρα στο Βέλγιο. Με τα 7 μέτρα goal offside του Κέλεμανς. Τεράστια φιγούρα. Σόκρατες. Στο παιχνίδι εναντίον της Πολωνίας. Καρχάιντς Ρουμενίγκε. Τζούνιορ είναι αυτός. Τεράστια. Και τι δεν θα δίνει φιλαράκο για αυτό το λάβαρο. Hey! Πού θα το βρούμε αυτό. Γαλλία-Ιταλία. 1-1. Στο παιχνίδι του ομίλου. Φανταστική φωτογραφία. Πω. Μπαρέζι. Φαίνεται πιτσιρίκος εδώ, ε. Απίστευτο. Ντενάπολη με καριέρα στην Νάπολη. Ο Μπάνι. Γαλλία-Ιταλία το παιχνίδι. Εδώ βάζει τον γκολ ο Μισελ Πλατινί. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος προηγήθηκε εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, παιδιά. Γιάννη Στοπυρά. Με καριέρα στην Τουλούζ. Η Τουλούζ η οποία αντιμετώπισε και τον Πανιόνιο. Την επόμενη χρονιά. 86, ναι, 86-87, βέβαια. Ο Πανιόνιος πήρε τη θέση του Πάουκ στο κύπελο UEFA. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Οσέρ. Μπρούνο Κόντι. Μορφή της Ρώμα, με Ζιρέζ, Νάνος Ζιρέζ μπροστά του. Προσπαθείτε να βρείτε το αντίο του Μπρούνο Κόντι μπροστά στο κοινό της Ρώμα, των οπαδών της Ρώμα. Κλέι, Αντώνιο Καμπρίνι, Μισελ Πλατίνι, φανταστικό τεύχος. Και συνεχίζει. Λιρέτες να δίνεις και να μην χορταίνεις να προσφέρεις. Πω, κοιτάξτε εδώ. Κλασικά, εθνικός ύμνος Μεξικό. Γιατί όλοι οι εθνικοί ύμνοι πάντα λένε, μιλάνε για αίματα, για τα λουλούδια από το έδαφος που θα έρθουν οι πατριώτες και να μην το πάρουν οι εχθροί. Εθνικοί ύμνοι. Τέλος πάντων. Βραζιλία-Γαλλία. Από τα ιστορικότερα μάτς όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Προηγήθηκε με τον Καρέκα η Βραζιλία. Σοφάρισε νομίζω με τον Πλατινί η Γαλλία. Καρχάιντς Μπρίγκελ με καριέρα στη Βερόνα. Ο φωτογραφιάρες, ασύλληπτο τεύχος. Ξανά εδώ τον γκολ με το στήθος του Μαραντόνα εναντίον των Σίλτον, τερματοφύλακα στην Εθνική Αγγλίας. Και εδώ φωτογραφία. Το γκολ το δεύτερο που βάζει ο Μαραντόνα στον ημιτελικό με τους Άγγλους. Στον προημιτελικό, συγγνώμη. Με ημιτελικό ήταν με το Βέλγιο. Βέβαια. Πώς πέρασε, 10. Αυτά. Βερκότερε. Με καριέρα στην Άντερλεχτ. Πρόκριση εναντίον της Ισπανίας. Εμίλιο Μπουντραγγένη. Φανταστικό τεύχος. Πω. Δείτε εδώ εξωφυλάρα, διπλό εξώφυλλο. Απίστευτο. Απίστευτο. Πού πάμε. Συνεχίζουμε. Όχι. 1982. Ιταλία. Πω. Άλλο διπλό εξώφυλλο. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. 302.000 κόπιες. Μάλιστα. Ντίνο Τζοφ στο εξώφυλλο. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Έντζο Μπεραζότ. Αυτό νομίζω είναι ο Μπετίνο Κράξη. Νομίζω. Ο Κράξη ή ο Σάντρο Περτίνι. Σάντρο Περτίνι. Πάντα του μπέρδευε αυτούς τους δύο. Φωτογραφίες από τον τελικό της Μαδρίτης. Ιταλία, Δυτική Γερμανία. Οι Δυτικογερμανοί πετάξαν έξω τους Γάλλους. Βέβαια, οι Δυτικογερμανοί πέρασαν από τον όμιλο με το ιστορικό μάτς με τους Αυστριακούς, όπου έπρεπε να κερδίσουν με 1-0 και έτσι έγινε από το 19 το 20 λεπτό κάπου εκεί. Σε ένα μάτς το οποίο μυρίζει. Και συνεχίζει να μυρίζει. Πέρασαν τον όμιλο και εκεί που χάναν 3-1
από τους Γάλλους στην παράταση, το κάνανε 3-3 και περάσανε. Εκεί, σε αυτά, τους βγάζουμε τα σέβη μας. Δεν παρατάνε ποτέ παιχνίδι. Παόλο Ρώση, ο όμιλος φωτιάς. Είναι ο δεύτερος όμιλος. Η Ιταλία περνάει πρώτα από τον όμιλο, όπου αντιμετωπίζει Περού, Καμερούν και Πολωνία, με ένα κτίριο μάτς εναντίον του Καμερούν, νομίζω, με τρεις σοπαλίες. Και μάλιστα η τρίτη σοπαλία πώς προηγήθηκε. Σοφάρισε με τον Γκρατσιάνι κάπου στο 85 και πέρασε. Και υπάρχει μετά δεύτερος όμιλος. Ακούστε τώρα, πού να γίνει σε Μουντιάλ ξανά αυτό το πράγμα. Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Καλά, τι ακούστε, περισσότερο τα ξέρετε. Και περνούσε ο ένας και πέρασαν οι Ιταλοί. Το ιστορικό μάτς στο Σαρία της Βαρκελόνης, 3-2. Ιταλία-Βραζιλία. Εξαιρετικό τεύχος. Για μια ακόμα φορά. Προσφορά Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.